Είχαμε νωρίς, ξυπνήσαμε νωρίς, η τραχική κίνηση είναι και μακριά, αλλά... Hello. Εδώ φίλοι σπίγκα, πυραμίδι. Όλη μέρα θα την περάσουμε. Εδώ, οπότε ετοιμαστείτε για πυραμίδι tour. And smiley face. Not forget this one. This is my best part. Okay, let's say the description again. The god Amun-Ra, the smiley face, sending his arms. How many arms we got? Two. You asking or you wondering? Two. Okay. Like a man like me, our prize is not to eat. Λοιπόν, φίλοι σφίγγα εδώ πέρα. Αρχικά το γοτούρ είναι πάρα πολύ καλό, θα σας τον προτείνω. Έχει βγάλει και καταπληκτικές φωτογραφίες πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρει όλα τα σποτ που θα σταθείτε για να βγάλετε φωτογραφίες. Οι πληροφορίες που δίνει είναι πάρα πολύ καλές. Σφίγγα. Μας λέει την ιστορία για το πώς χτίστηκε. Είναι ένα ολόκληρο μπλοκ πέτρας, έτσι. Το ειστήριο λοιπόν έχει γύρω στα... Έχει 240 EGP, δηλαδή γύρω στα 9 ευρώ. Έχει έξτρα εισιτήριο αν θέλετε να μπείτε μέσα και στον νεκρικό θάλαμο της πυραμίδας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είχα μπει ούτε την προηγούμενη φορά ούτε αυτή, γιατί λένε ότι είναι πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ χρυσοβολικό και ψηλό δεν βλέπεις τίποτα. Άλλα πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μεταφορικό μέσο, αλλά λόγω αυτού και βρωμάει πάρα πολύ. Επίσης τα λυπάμαι πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι κάποιος έχουν επιβίωση εδώ, αλλά πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το αντέξω πολύ. Okay, do it again. Now, who's your shoulder? Oh, that's the ceiling. Okay. Yeah, good. Okay. Whatever the pushing that Sebastian that he made it on Alex 1 here. With Alex 2, he is squeezing me. Take a look here what I'm doing. But I can if I will. See what I'm doing here? The base of the pyramid is not being affected at all by all this pushing that's happening here. Okay, everyone, rest. Πίσω είναι η δεύτερη πυραμίδα του Χεφρίνου. Χέοπας, ο μπαμπάς τους. Χεφρίνος ο γιος, ο οποίος είναι λίγο πιο λεπτή η πυραμίδα από του Χέοπα. Έχει μείνει και λίγο στην άκρη το κάλυμα. Κάτω η βάση είχε κάτι τεράστια μπλοκ τύπου 8,5 ώστε να κρατάει πιο πολύ κάτω και όσο ανέβαινε ήταν πιο λεπτά. Έτσι τελειοποίησαν το σχήμα δηλαδή. Βρήκανε τι καλύτερο θα κάνουνε. Είδατε και όλες εκεί την τεχνική. The sun, which is represented for God Amun-Ra, okay, it's coming from the east, or it's rising from the east. That's right. And moving to the west. Πώς σας φέρνει την πυραμίδα? Λοιπόν, και αυτή η πυραμίδα πίσω είναι η μικρούλα, είναι του Μεν Καουρέ, κάτι Μεν Καουρά. Πιο μικρή, μάλλον επειδή είχαν φάει τα λεφτά για να φτιάξουν τις άλλες δύο, δεν μείνανε πολλά και την ήθελε μικρή. Ήθελε να έχει, αλλά είναι πολύ πιο μικρή. Αλλά αυτή η παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία γιατί απ' έξω είναι καλυμμένη με γρανίτη και ουσιαστικά αυτό που έδειχνε και το βίντεο πριν που είχε βάλει τον ένα να σπρώχνει τον άλλον είναι ότι στη βάση είχαν βάλει κομμάτια από γρανίτη, τεράστιο πράγμα, ώστε να συγκρατεί τη βάση και να μην υποχωρεί το έδαφος και έρθει τούμπα όλο. Οπότε και από άποψη μηχανικής είναι ένα σούπερ ωραίο πράγμα, συν και το ότι δεν έχουμε ανακαλύψει. Απέναντι, τέλεια, 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 τέλεια. Ναι.
μετά μπούμε και σε μετρό στο Κάιρο, γιατί ο Ουμπεράς μας κρέμασε και δεν ήρθε. Θα το ζήσουμε και αυτό. Είδατε πως είναι ο δρόμος για να περάσεις. Θέλει λίγο πυγμή και προσοχή. Παίζει το μετρό να είναι καλύτερο εν τέλει, έτσι δεν ξέρω. Το φοβόμουν, αλλά το βλέπω καλό και μυρίζει καθαριότητα. Πήγε πάρα πολύ ξένιο, έτσι. Τα credits, δίνω credits. Γιατί βρήκαν αυτό το πολύ local εστιατόριο που είναι undercover, το μενού είναι στο Facebook, ανοίγει μόνο 5 με 7. Είναι εδώ μια κυρία η οποία λέει μόνο μαγείρευε. Αυτή η κυρία. Μια χαρά, νερό το δείτε βέβαια. Μαγείρευε στην κουζίνα τη. Παρετήθηκε τη δουλειά τη. Να τη χάνω. Ναι, ναι. Και μετά ξεκίνησε να φέρνει φαγητό που έγραφε και μετά δοκίμασαν οι. Οι συνάδελφοι και σου λένε άνοιξε εστιατόριο. Το λένε από πολλού κόσμου και το έκανε. Ναι, αμερικάνικο dream. Ωραία, μου αρέσει. Αρέσει. Τώρα... Αυτό. Οπότε ήρθαμε σε αυτό το πάρα πολύ local. Θα σα αφήσω την πινέζα από κάτω. Να το βρείτε, μάλλον θα το βρείτε γιατί βρήκαμε το πιν. Αλλά είναι τύπο πολύ undercover τώρα. Δεν τα ακούμε αυτά. Εδώ μόνο. Γελάς εσύ. Δεν θα φάσω. Ήρθε το φαγητό. Πες μας όμως, αν θέλει, πώς φαίνεται. Φαίνεται πολύ ωραίο. Φαίνεται πολύ σπιτικό. Άμα δεις. Πάρα πολύ ωραία, δεν ξεκινάτε. Ξεκινά. Και έτσι είναι η hostel life στο Κάιρο. Πάμε να παίξουμε επιτραπέζια.